Γεια σας, είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε αν θα μπορέσουμε να επισκευάσουμε μία Gigabyte RX 5700 XT η οποία μας ήρθε από Κύπρο. Μα ε, μας ήρθε νεκρή, δεν, βγάνει, δεν, βγάζει display, οπότε πάμε να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Να λοιπόν η κάρτα, αυτή είναι, δεν έχει display, μια αρκετά καλή καρτούλα. Θα πρέπει λοιπόν να τις κάνουμε τα διαγνωστικά μας, να πάνω απ όλα για να φτάσουμε στο, στο, PCB να κάνουμε τις μετρήσεις μας να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Να το PCB είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στην, στο λύσιμο της κάρτας. Έχουμε ήδη συνδέσει και ένα καλώδιο για να κάνουμε inject κάποιο voltage. Βλέπετε ότι στα 12V PCI Express δεν έχουμε κάποια απόκριση στο πολυμετρό μας. Καμία μέτρηση. Τώρα θα πάμε στα 3,3 που είναι πιο δίπλα, εκεί, τα οποία φαίνονται σωστά. Τα 12V είναι εντάξει, τα 12V είναι εντάξει, τα 5V από ό,τι φαίνεται είναι εντάξει, τα 1,8 φαίνονται εντάξει, μάλλον PEX, μάλλον μνήμη, είμαστε εντάξει. Ε, αυτό που μας λείπει είναι στο, στα 12V. PCI Express δεν έχουμε connection δεν έχουμε σύνδεση δεν έχουμε ομική αντίσταση πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε πρέπει να γυρίσουμε πιθανότατα το board ανάποδα μετά τη μέτρηση να επιβεβαιώσουμε ότι πραγματικά στα 12V PCI Express δεν έχουμε κάτι και όπως βλέπετε γυρνάμε το board και έχουμε πέσει πάνω σε μια ασφάλεια μια ασφάλεια η οποία από τη μία έχει δεν έχει σύνδεση. Απ' την άλλη έχει πολύ μικρή σύνδεση που σημαίνει ότι απαράδεκτο για τα 12V αυτό. Και αυτή η ομική αντίσταση που βλέπουμε που πρέπει να είναι κάπου στα 28-30 ohm, 35. Ε, αυτή λοιπόν η αντίσταση που βλέπουμε δεν είναι καλή για τα 12V PCI Express και γι' αυτό κάει και η ασφάλεια. χαμήλωσε η αντίσταση προς την γείωση οπότε πέρασαν πολλά volt, πολλά μπέρ μάλλον και έκαψαν την ασφάλεια. Πάμε τώρα λοιπόν στο μικροσκόπιο να δούμε πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Βλέπετε ξεκάθαρα λοιπόν την ασφάλεια των 12V PCI Express. Δεν βλέπετε βέβαια το πολύμετρο. Θα γίνει και αυτό. Να το. Βλέπετε λοιπόν την ασφάλεια των 12V PCI Express και πάλι. Νάτη μιλάει με την ασφάλεια με την γραμμή των 12V PCI Express αλλά είναι καμένη η ασφάλεια αυτή βλέπετε δεν συνεχίζει, δεν επικοινωνεί με τη γραμμή που σημαίνει πρέπει να αντικατασταθεί βλέπετε ότι δεν έχει καμία συνέχεια ενώ προς την γη έχει μια μικρή ομική αντίσταση που σημαίνει ότι είναι ένα βραχκύκλωμα, το οποίο πρέπει να επιλύσουμε στο τι ακριβώς γίνεται. Πάμε λοιπόν να βάλουμε την τάση μας. Βάζουμε μία τάση ενός volt. Θέλουμε να κάνουμε μετρήσεις, δεν θέλουμε να δούμε τι ζεσταίνεται. Βλέπετε ότι έχει 0,100 147 mA, τίποτα. Δεν πρόκειται να βρει καμία θερμική κάμερα σε κάρτα γραφικών αυτή την θέρμανση. Uh, έχουμε 0,90 Πόσα βόλτα έχουμε πάνω στον connector μετά την πτώση τάση έχουμε 0,88 έχουμε 0,88 εκεί στο ποινίο αυτό Που μάλλον είναι τα 12 βόλτα εκεί, έτσι. Ε, στις δεν έχουμε τίποτα. Οπ, στο ποινιάκι εκεί έχουμε 0.88 και σε αυτό και σε αυτό. Αλλά εδώ βλέπουμε και ένα regulator κάτω από το ποινίο. Ενώ στο άλλο δεν βρίσκουμε regulator. Πάμε με το μικροσκόπιο να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό το ποινίο λοιπόν έχει 0,88 volt, 0,89, τα βλέπετε. Δεν θα έπρεπε να τα έχει γιατί ο regulator από κάτω του αυτό ο. Άλλο, όπω λέει. Αυτό ο driver λοιπόν θα έπρεπε να μην περνάει τα 12 v στο ποινίο που σημαίνει εδώ είναι το switch του driver και κάτω δεξιά είναι το input. Αν πατήσω κιόλας καλά. Να το εκεί είναι το input. Πάλι 0,89. Το input περνάει στο switch που σημαίνει ο driver είναι πεθαμένος. Ο driver είναι πεθαμένος. Έχει... χαλάσει το upper MOSFET του και δίνει κατευθείαν την τάση στο ποινίο θα πρέπει λοιπόν να αλλάχτεί πάμε λοιπόν να το αφαιρέσουμε θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το nozzle από το heat gun μας για να προστατεύσουμε τον πυκνοτή που είναι ακριβώς κάτω δεξιά από το driver ζεσταίνουμε, ζεσταίνουμε έχουμε το, hitting pad από κάτω έτσι στους 120 βαθμούς αυτό το low profile που μας βοηθάει να μην ρίχνουμε πάρα πάρα πολύ θερμότητα και χάνουμε και χρόνο πάνω στην κάρτα γραφικών παρόλα αυτά βλέπετε ότι είναι δύσκολο έχει μεγάλες απορροφήσεις μια κάρτα γραφικών σε θερμοκρασίες έχουμε λοιπόν αυτό το driver ο οποίο θυμηθείτε το όνομά του γράφει αλφα λάμδα 00 μπορεί να διαβαστεί και άλλο οπότε τον αφαιρέσαμε νάτος έφυγε λοιπόν ο driver τώρα θα πρέπει να δούμε αν έχει φύγει και το βραχικύκλωμα Άλλο να αφαιρέσουμε τον nozzle για να μην κάνει κάποιο βραχικύκλωμα αυτό και θεωρήσουμε ότι δεν έχει φύγει ενώ έχει φύγει. Πάμε λοιπόν, γυρίσουμε στην overhead, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, μπορεί και όχι στην overhead, αλλά όχι, δεν είναι με τεμπέλη, στη γυρνάω. Το δούμε όλοι πάνω στο hitting pad με 118 βαθμούς. Θα μετρήσουμε λοιπόν την αντίσταση στο ποινίο, ή καλύτερα πάνω στο 12V PCI Express, αλλά όχι σε Volt, βλέπετε, με Volt. Μάλλον δεν θα δούμε ομική αντίσταση, θα το καταλάβω σύντομα. Δεν το καταλαβαίνω σύντομα. Αλλά να με, το αντιλαμβάνομαι. Και πάμε στο BIP, στη δίωδο. Πάμε λοιπόν, έχουμε ένα καθαρό μια καθαρή γραμμή έχουμε 12V καθαρή και το πραματάκι που βραχικύκλωνε από εκεί είναι κομπλέ τώρα οπότε θεωρούμε πως έχει φύγει το βραχικύκλωμα για να συνεχίσουμε Λοιπόν, πάμε πάρα 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 πολύ γρήγορα να προσθέσουμε φλάξ, να καθαρίσουμε τα pads από την παλιά μας κόλληση. Να προσθέσουμε άλλη κόλληση, φρέσκια, για να διευκολύνουμε την συγκόλλησή μας. Α, λοιπόν, η κόλληση αυτή, η φρέσκια. Ας καθαρίσουμε και λίγο για να μην ξεκινήσουμε και κάνουμε μπουρμπουλήθρες με την κόλληση που θα φύγει όταν θα πιέσουμε τον driver κάτω. Τώρα θα πρέπει να βρούμε τα ολοκένουργια τσιπάκια μας. Το ξαναλέω, τα ολοκένουργια τσιπάκια μας, τα οποία έχουμε πάρει από προμηθευτή Κινέζο, βέβαια. Πάμε λοιπόν, να το βλέπετε, ολόκληρα αρμαθιά από άλλο drivers. Θα καταλάβετε τι τα λέω έτσι στην πορεία. Πάμε λοιπόν να περάσουμε λίγο κόλληση στα pads, μάλλον στα pins που έχει ο driver αυτός, για να διευκολύνουμε τη συγκόλληση με τα μεγάλα pads που έχει κάτω η κάρτα γραφικών και να έχουμε την απόλυτη συγκόλληση χωρίς να σκεφτόμαστε αν πραγματικά κόλλησε ή δεν κόλλησε και τα Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν περνάμε την φρέσκια κόλληση πάνω στο καινούριο, ολοκένουριο τσιπάκι από την Κίνα. Τώρα θα καθαρίσουμε λιγάκι γιατί εντάξει βάλαμε λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Οκ. Okay. Και τώρα σιγά σιγά θα κάνουμε το alignment βρεθούμε εκεί, να να το φέρουμε σε μια σωστή ευθυγράμμιση και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το ζεστό μας αέρα αλλά θα προστατεύσουμε ταυτόχρονα και τον πυκνοτή αυτό 16V κάτω δεξιά να μην μας μπει στο μάτι ή στο μικροσκόπιο άμα θα σκάσει και το ζεστάνουμε πολύ και πεταχτεί προς τα πάνω. Τώρα λοιπόν αφού προστατεύσουμε τον πυκνοτή θα ξεκινήσουμε να συγκολούμε το τσιπάκι μας το ολοκένουργιο τσιπάκι μας λοιπόν το μας φαίνεται να είναι συμπολιμένο σωστά θα βγάλουμε το νόζου θα καθαρίσουμε λίγο τις φουσκαλίτσες από την κόλληση η οποία βγήκε έξω από την πίεση που ασκήσαμε στο τσιπάκι για να συγκοληθεί σωστά πάνω στο BCB, καθαρίζουμε με την επιστημονική μας οδοντόβουρτσα. Ξανακαθαρίζουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε και μπατονέτα βέβαια, γιατί η οδοντόβουρτσα με την ισοπροπηλική που εξατμίζεται δεν κάνει καλή δουλειά. Ενώ η μπατονέτα απορροφά. Να λοιπόν... Το τσιπάκι μας φαίνεται καθόλου έτοιμο και σχετικά καθαρό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ξαναμετράμε αν έχουμε κάποια κάποια κύκλωμα, όχι δεν έχουμε. Θεωρούμε ότι είμαστε εντάξει. Ζεστόμε το board από το heating pad. Τώρα θα βγάλουμε το heating pad θα πάρουμε το μικροσκόπιο, θα συγκολλήσουμε μια ασφάλεια εκεί σύρμα, δηλαδή για το τεστ μας. μετά βέβαια θα αποκατασταθεί η ασφάλεια με μια άλλη πάρα πολύ ωραία ασφάλεια μας, κόβουμε με το ξυράφι τσεκάρουμε ότι είμαστε εντάξει, ότι υπάρχει συνέχεια, ναι. Τα 12 volt μπορούν να περάσουν μέσα από αυτήν την ασφάλεια παύλα καλώδιο. Τα φτιάχνουμε λίγο με ένα κουμπί κάπου που δεν πρέπει και θεωρούμε ότι είμαστε εντάξει. Τώρα βέβαια θα γελάσουμε γιατί μετά από αρκετό καιρό και έχοντας χαλάσει πολλά ολοκένουργια τσιπάκια που λέγονται Άλλο. Μα το έλεγε από την αρχή το τσιπάκι. Μα το έλεγε από την αρχή το τσιπάκι λοιπόν που πήραμε από τον προμηθευτή μα τον Κινέζο. Θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Είναι άλλη μέρα. Αυτή που βλέπετε. Έχουν γίνει πολλέ προσπάθειε συγκόλληση του καινούριου driver. Καινούριον driver που αγοράσαμε από την Κίνα. Και τώρα θα βάλουμε και τα στροφοδοσίες λοιπόν των 12V για να προχωρήσουμε. Τα καταφέρνουμε, βάζουμε λοιπόν τις στροφοδοσίες, θα πατήσουμε και ένα on στο... Δικό μας. Θα πάρουμε και το βολτόμετρό μα. Βλέπετε έχω αλλάξει ήδη δύο driver, μπορεί και περισσότερου. Του έχω πετάξει από τον έβρα μου. Και τώρα λοιπόν θα βάλουμε on και θα μετρήσουμε το τι βγάζει αυτό το ποινίο. Εδώ έρχονται από την πίσω πλευρά, τώρα έρχονται σωστά 1,35 volt. εδώ έχω 1,35 volt και εδώ στο ποινίο μας από τη λάθος πλευρά έρχονται λάθος, από τη σωστή έρχονται 0,90 τα οποία φαίνονται σωστά volt 0,90 έρχονται και στα VRM και στο PEX, οπότε μάλλον είμαστε εντάξει αυτό που θα σας πω τώρα, την ιστορία, πρέπει να την ακλείσω το τροφοδοτικό και να πάρω το μικροσκόπιο. Να το μικροσκόπιο έρχεται. Θα καταλάβετε λοιπόν τώρα αμέσω με το zoom που θα κάνω ότι το driver, ο driver έλεγε από την αρχή την αλήθεια. Έπρεπε να βάλουμε άλλο και όχι αυτό που βάζαμε. Ε, όλα τα τσιπάκια, όλοι οι drivers που δοκίμασα από αυτή τη φουρνιά που πήρα από την Κίνα ήταν χαλασμένοι, ήταν λάθος, ήταν εσφαλμένη, ήταν ψεύτικη, κάτι ήταν τέλο πάντων, οπότε πήρα από δωρητή ένα άλλο driver, έναν άλλο DR MOSFET όπως λέγεται, ο οποίος πραγματικά έχει ακριβώς το ίδιο του βέβαια και μπορεί να κάτσει και να υποστηρίξει αυτή την τροφοδοσία και έτσι και έγινε και βάζοντας αυτόν τον BLNO ή BLN0 και όχι τον AL00 Έχουμε την τάση αυτή λοιπόν που μας εξυπηρετεί. Ε, πίστευα ότι η GPU έχει πρόβλημα, πίστευα 1002 ότι κάτι δεν πάει καλά, έχω αλλάξει όλους τους driver. Να, οι driver λοιπόν αυτοί είναι οι, αυτοί που θα έπρεπε να υπάρχουν πάνω τώρα είναι ο, ο AL00, μπορείτε να το το βίντεο πίσω και να το δείτε και εσείς. Αλλά ο AL00 δεν μας έκανε τη χάρη να δουλέψει σωστά και γι' αυτό βρήκαμε άλλον. Και γι' αυτό τόση ώρα λέω άλλο και άλλο για το driver αυτό. Γιατί πραγματικά έχασα πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ χρόνο με τα χαλασμένα τσιπάκια και μίσησα τον προμηθευτή μου. Να τη λοιπόν η κάρτα μας έχει, μπει, έχει δεθεί και έχει μπει στον πάγκο για τεστ έχει αναγνωριστεί από το GPU-Z και τώρα ήρθε η των benchmark ήρθε η ώρα των benchmark τα οποία θα τα πάμε και αυτά γρήγορα και εδώ θέλω να τονίσω ότι βλέπετε το τι μπορεί να κάνει ένα τσιπάκι που θεωρείς ότι είναι καλό ενώ δεν είναι ένα καινούριο τσιπάκι το οποίο παίρνει από τον προμηθευτή σου αλλά δεν είναι καινούριο ή είναι ψεύτικο ή απλά γράφει κάτι πάνω για να σε εξυπηρετήσει αλλά δεν είναι το ίδιο παρόλο που τα pads βέβαια και τα pins ταιριάζουν απόλυτα βλέπετε ότι τρέχει εδώ η καρτούλα το Valley χωρίς κανένα πρόβλημα Το κλείνουμε, εντάξει. Φαίνεται καλό. Θα ανοίξω και το 3 Mark. Το Full Mark δεν μα κάνει τη χάρη. Κάτι έχει κλωτσίσει. Θα το ξανακαταστήσουμε. Λοιπόν, και βλέπετε λοιπόν πώ μπορεί να δελεπορεθεί κάποιο ε, ή να χάσει μια επισκευή όταν το τσιπάκι που έχει είναι θεωρητικά καινούριο και λειτουργικό, αλλά πρακτικά δεν είναι καθόλου λειτουργικό και ψεύτικο είναι πραγματικά εξοργιστικό. Μπορείτε να μου πείτε στα σχόλια αν σας έχει τύχει και εσάς αυτό. Εμένα ε, προφανώς μου έχει τύχει και, άλλες, και άλλα τσιπάκια έχω πετάξει έτσι, αλλά αυτό ήταν κάτι τραγικό, δηλαδή δεν μπορεί όλη στη σειρά πέντε ολόκληρα drivers ε, να πάνε στράφει, να πάνε στράφει, όχι να πάνε επειδή καήκανε, να πάνε στράφο επειδή είναι ψεύτικα και να χάσεις όλη την επισκευή σου και να χάσεις και έναν ευχαριστημένο πελάτη από κάτι το οποίο δεν ευθύνεσαι. Τα μπέντσα προχωράνε, το... η καρτούλα φαίνεται να αποκρίνεται σωστά, θυμηθείτε ότι έρθει χωρί display, τώρα έχει display και βγάζει και τα τεστ. Δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση, Είδαμε ότι υπάρχει μια συμβατότητα, να το θυμηθείτε, όσοι ασχολείστε με επισκευέ του AL00 με το BLN0. Ε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα part number τους. Μπορείτε να τα ψάξετε με αυτόν τον τρόπο. Ε, θα τα βρείτε σίγουρα στο Google. Αυτή ήταν λοιπόν η επισκευή. Αυτή ήταν λοιπόν η επισκευή όπως την είδατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ εγγραφείτε, κάντε like, κάντε share, βοηθήστε μας να μεγαλώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε, θα τα πούμε σε μια επόμενη επισκευή. Γεια σας!